περίπτωση θα είναι αμήλικτη. Εάν μέχρι τις 12, που είναι η τελευταία προθεσμία που τους δίνουμε, δεν έχουν εγκαταλείψει όλα τα ελληνικά προξενία και όλες τις ελληνικές πρεσβείες, καταστρώνεται ήδη από την ελληνική κυβέρνηση έργο αντιμετώπισης της οργάνωσης αυτής και της ηγεσίας της σε όλη της την έκταση και θα τεθεί σε εφαρμογή. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης της Κένιας να ενημερώσει με σαφήνεια και λεπτομέρειες για το ποια είναι η συνέχεια των κινήσεων του Αμπντουλάχ Ποτσαλάν. Μαζί με την κυρία Ροζαή Λασέρ, πριν από 2,5 εβδομάδες, εμείς φέραμε από το Λένιγκραντ με ιδιωτικό αεροπλάνο τον κύριο Τσαλάν στην Ελλάδα, γιατί κινδύνευε να τον σκοτώσει η Ρώσικη Μαφία. Ο κύριος Τσαλάν ενημέρωσε οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας τις δικές μας, αλλά προλάβαμε το αεροδρόμιο του ελληνικού από το VIP και τον πήραμε έξω. Τον μεταφέραμε χωρίς να ενημερώσουμε κανέναν, γιατί όλα τα σπίτια των βουλευτών ήταν μπλοκέ από τις υπηρεσίες ασφάλειας στο σπίτι της Βούλας Δαμιανάκου στη Νέα Μάχρη. Μου είπαν στελέχη τα οποία με περίμεναν στο αεροδρόμιο της Βρυξέλλης για να τους ενημερώσω ότι θα αυτοπυρβοληθούν άνθρωποι, το οποίο μας το είχαν πει και οι συνεργάτες σου από το Ναϊρόμπι που είναι με τον πρόεδρο.